Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα στις όμορφες παρουσίες. Τι θέλω να σας πω. Το είπα και πριν στους συνεργάτες μου και σε όλους από πίσω. Τους είπα ότι είναι η πρώτη φορά που έχω τόσο track. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Να ξέρω ότι μας κάνετε πολύ χαρούμενοι. Εμείς θα δώσουμε την ψυχή μας εδώ πάνω για να περάσουμε μια πολύ, πολύ ωραία βραδιά. Ένα δυνατό, δυνατό χειροκρότημα για όλους όσους δουλεύουν απόψε εδώ. Είναι μοναδικός. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω πάρα πολύ αγωνία. Είναι ίσως η πρώτη φορά που έχω τόσο αγωνία. Αλλά έχω πολύ χαρά μέσα μου. Πολύ. Το ότι γίνεται και Θεσσαλονίκη αυτή η συνεργασία. Ναι, βέβαια. Έχω αγωνία. Έχεις αγωνία. Δεν ξέρω. Τόσα χρόνια και τόσες επιτυχίες. Το ποτέ. Δεν φεύγει ποτέ αυτό. Είναι δημιουργικό αυτό το άγχος. Ναι. Δυστυχώς. Είναι άγχος δημιουργίας. Τις πρόβες πώς τα πήγατε? Πολύ ωραία. Πολύ. Τι θα δούμε σήμερα από εσάς? Θα τα ζούμε. Δεν μπορώ να σας πω. Σας έχει πει κανένας ποτέ θα δείτε? Ποτέ. Ποτέ. Νομίζω ότι το 2013 δεν είναι τυχερό για σένα στο επαγγελματικά σου, γιατί μια τέτοια συνεργασία στην αρχή του έτους είναι σημαντική. Δεν ξέρω. Θα κάνω τα πάντα να είναι. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολες οι εποχές. Πολύ. Ναι. Μια δύσκολη εποχή, όπως είπες, με έναν κόσμο που έχει ανάγκη να ξεδώσει, να διασκεδάσει, τι πρέπει να περιλαμβάνουν αυτές οι βραδιές πλέον για να μπορέσει ο κόσμος να έλθει, να ξεδώσει, να διασκεδάσει, να νιώσει όμορφα? Τι πρέπει να περιλαμβάνει? Φτηνές τιμές, διασκεδαστικό πρόγραμμα, χειροκρότημα. Κοίτα, οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην γονατίζουμε, να σηκωνόμαστε όρθιοι, είναι υποχρέωσή μας. Τι να πω. Αυτό θα έλεγα, Νίνο. Όσον αφορά, βέβαια, είσαι ένα νέο παιδί γεμάτος δημιουργικότητα, όρεξη για δουλειά. Πόσο σε έχει επηρεάσει η οικονομική κατάσταση στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή και αν κατά κάποιο τρόπο σου έχει κόψει τα φτερά, εντός εισαγωγικών βέβαια, αυτή η κρίση την οποία διανύουμε σήμερα? Κοίτα, το να ονειρεύομαι δεν θα σταματήσω ποτέ. Δεν πρέπει να σταματήσεις να ονειρεύεσαι. Ό,τι και να συμβαίνει. Όταν γίνεται πόλεμος και περνάνε από πάνω σου βόμβες, αυτά, το ένα το άλλο, αυτό που ονειρεύεσαι είναι να φύγεις από τον πόλεμο και να φτάσεις στο σπίτι σου. Δεν πρέπει να σταματήσεις. Αυτή την οικονομική περίοδο, τη δύσκολη, έχουμε ωστόσο πιο δημιουργικά, πιο ωραία τραγούδια, πιστεύεις? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει καταπληκτικά κομμάτια, ναι, και τα δικά σας κομμάτια. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη κομματιών. Πιστεύω ότι βγαίνουν ωραία τραγούδια. Ακόμα. Ναι. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην εποχή, αυτό ήθελα να πω. Και είναι ανάλογα με το τραγουδιστή κιόλας. Το γεγονός ότι πλέον ο κόσμος βγαίνει μια φορά την εβδομάδα να διασκεδάσει και έρχεται να σας δει, γεμίζει το μαγαζί. Αυτό είναι έτσι λίγο πιο τιμητικό σε σχέση και με τις προηγούμενες εποχές που ήταν. Η ερώτηση είναι αν είναι τιμητικό. Ναι, λίγο περισσότερο. Βέβαια. Σε σχέση με τις προηγούμενες εποχές που έβγαινε 2-3-4 φορές την εβδομάδα. Εντάξει, φυσικά και είναι. Κάποιο ντουέτο με το Σάκη. Ναι, θα έχουμε. Ναι. Στην πίστα, θα έχετε και κάποια δισκογραφική δουλειά μαζί? Α, όχι. Όχι. Νίνο, είσαι 10 χρόνια στο χώρο, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή, έτσι. Δέκα χρόνια. Λοιπόν, μέσα αυτά τα 10 χρόνια, τα όνειρά σου έγιναν πραγματικότητα και τι πιστεύεις για τα επόμενα 10 χρόνια? Κοίτα, το όνειρο δεν έχει μέγεθος. Το όνειρο είναι μια πορεία, έτσι. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στην πορεία. Δεν έχεις, αν πω ότι. Βέβαια, κάποιες στιγμές λέω, αυτό που ονειρευόμουν είναι κάπως έτσι. Αλλά η πορεία είναι το νόημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις ακούσει τα τραγούδια, μπορείς να μας πεις τη γνώμη σου? Δεν τα έχω ακούσει τα τραγούδια, οπότε δεν μπορώ να σου πω τη γνώμη μου. Η άποψή σου είναι ευρωπαϊκό ή πιο ελληνικό στυλ, γιατί έχουμε και τα δύο? Παιδιά, είμαι σε μια φάση που δεν έχω καθόλου μυαλό για τέτοια. Πιστέψτε με. Ναι, πιστέψτε με. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να περάσετε καλά. Εμείς θα δώσουμε την καρδιά μας στο πάτωμα, την ψυχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά. Ορίστε. Έχει δώσει συμβουλές? Εντάξει. Δεν βρεθήκαμε πολύ ακόμα, αλλά πιστεύω θα μου δώσει. Θα μας πεις πώς είναι ο κοινός παρονομαστής σου σε όλα. Σε όλα. Κάτι δηλαδή που το έχεις εχωρίσει. Μία λέξη είναι σε όλους ο κοινός παρονομαστής, είναι η αγάπη. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, φιλιά σε όλη την Ελλάδα, Ότι για το επόμενο τραγούδι απαγορεύεται να σηκώσετε το χέρι ψηλά, να κολληθείτε, να τραγουδήσετε και να χορέψετε.
απαγορεύεται. Εντάξει. Και τέλος. Για πάμε. Να πάμε την έδρα. Και ο κόσμος είναι έτοιμος. Γίνεται χαμός. Απ' έξω ήρθαμε και γίνεται ένας πανικός, Άκη, πραγματικά. Ναι, και είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Πάντα ενθουσιάζομαι όταν βλέπω τον κόσμο να διασκεδάζει και να μοιράζεται την ενέργεια μαζί μου. Και ανυπομονώ να περάσουμε καλά. Σαν την συνεργασία με τον Νίνο, ο Νίνο δήλωσε ενθουσιασμένος. Δεν ξέρω εσύ πώς την είδες στην συνεργασία. Ναι. Θα το δείτε κι εσείς μετά, όταν θα δείτε το show. Αλλά πραγματικά τον χάρηκα, γιατί δεν τον ήξερα προσωπικά. Και ενθουσιάστηκα, είναι εξαιρετικό παιδί. Έχετε και ένα δουέτο, μας είπε, μαζί. Ναι. Θα είναι ωραία. Πρώτος που περάσατε. Γελάσαμε πάρα πολύ. Δεν μ' άφησε, γιατί ήταν τόσο ενθουσιασμένος με το παιδάκι του που μίλαγε ακατάπαυστα. Αλλά ήταν πολύ ωραία αυτά που έλεγε και διασκέδασα πάρα πολύ. Σας, πώς είναι η οικογενειακή κατάσταση με το τρίτο παιδί? Τα δύο μεγαλύτερα ζηλεύουν καθόλου? Όχι, αισθάνομαι ότι ολοκληρώνεται η οικογένεια. Σάκη, σε δύσκολες περιόδους, ο κόσμος βλέπουμε ότι σας αγαπάει, έρχεται στο μαγαζί. Ναι. Τι σημαίνει αυτό για εσάς, σε όλη αυτή την κρίση να έρχεται ο κόσμος να σας δει, να σας αγαπάει, έτσι?
Νομίζω ότι ο κόσμος χρειάζεται να ξεσκάσει, να περάσει καλά, να ξεχάσει την καθημερινότητα. Και εδώ μαζί νομίζω ότι είναι πολύ ωραίος τρόπος να το κάνουμε αυτό. Ο κόσμος από την πρώτη σου δισκογραφική δουλειά σε έχει αγκαλιάσει. Και το έχει αποδείξει νομίζω και το έχει νιώσει, έτσι. Θέλω να μου πεις τι μήνυμα στέλνεις σε αυτόν τον κόσμο που σήμερα περνάει λίγο δύσκολα, γιατί πραγματικά έχει ανάγκη να ακούσει κάτι από ένα άνθρωπο που πραγματικά τον θαυμάζει και ένας νομίζω από αυτούς είσαι εσείς. Έχεις χαθεί πλέον τους πολιτικούς και θέλω ένα μήνυμα από δικούς του ανθρώπους, γιατί νομίζω ότι σε θεωρεί δικό του άνθρωπο. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν εύκολα πράγματα να πει κανείς. Απλώς νομίζω ότι είμαστε πολύ, πολύ δυνατός λαός οι Έλληνες. Τα έχουμε βγάλει πέρα σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις και πιστεύω ακράδαντα ότι και αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε και θα περάσουμε στην αντίπερα όθη. Σου δίνει κάτι ελπίδα αυτή την εποχή? Για το Σάκη, ποια είναι η αχτίδα φώτος που σε αυτό το σκοτεινό τοπίο του δίνει την ελπίδα? Οι νέοι άνθρωποι, η δημιουργικότητά τους, η πρωτοπορία τους. Βλέπω ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι έχουν βάλει το μυαλό τους να δουλέψει. Επιστρέφουν στη φύση, επιστρέφουν σε δημιουργικές καλλιέργειες, καινοτόμες ιδέες και νομίζω ότι αυτή η καινούρια γενιά είναι που θα μας οδηγήσει σε ένα πιο λαμπερό μέλλον. Και πριν να ολοκληρώσουμε, θέλουμε ένα σχόλιο για την Eurovision. Να μας πεις για τα τραγούδια, την άποψή σου και ποιο θέλεις εσύ να προκριθεί. Δεν θα σας πω. Έχεις ξεχωρίσει? Δεν σας πω. Ναι, αλλά δεν θα σας πω. Πρέπει, ποιο θέλεις? Δεν θα σας πω. Για τη Θεσσαλονίκη, για τη Θεσσαλονίκη. Για να κάνω δίκιο το που θέλει αυτό. Θα του στείλω πολύ την αγάπη μου και φιλιά. Για τη Θεσσαλονίκη κάτι? Για τη Θεσσαλονίκη τι να πω ρε παιδιά, εδώ ξεκίνησα. Δεν θα ξεχάσω τις 15 Σεπτέμβρη του 1991 όταν βγήκα σκηνή στο φεστιβάλ, ναι, στο φεστιβάλ, αλλά το στάδιο, το Μέλαθρον. Εδώ πόσο καιρό θα είστε? Όχι πολύ, 8 παραστάσεις θα κάνουμε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γυναίκα. Τον Αγίο Βαλεντίνο πρόλαβε να πάρεις πια κορωτικά, τι αγιό? Γεια σας! Γεια σας, Θεσσαλονίκη! Πάμε να περάσουμε καλά! Είστε έτοιμοι! Περιπτώρια στενά, που καμπάντονται αλλά μόνο με ένα σου φιλί, κάνε σαν την αρχή να παλέψω δίχως πώς να φωτίσει όμως.